λόγω αυτής της περικοπής των 30%. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια άλλη ενέργεια από το Υπουργείο ή από οποιονποδήποτε. Ενώ στις άλλες σχολές έχουν έρθει οι συνταξιούχοι καπετάνοι. Βέβαια, η ενεργεία με 1.000 και 1.500 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν στο ακριτικό νησί της Εγνούσας. Οπότε είναι αυτό το πρόβλημα και δεν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποια λύση έως τώρα. Οπότε εσείς ουσιαστικά ζητάτε από το Υπουργείο να αλλάξει, να κάνει κάποια ρύθμιση. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, αλλά εμείς έχουμε κινηθεί με επιστολές προς το Υπουργείο και σε διάφορους φορείς και δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση έως τώρα. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Έχουμε μέσα Νοέμβρη, θα κλείσουμε σε λίγο για Χριστούγεννα και είμαστε στον αέρα τελείως. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο και για προβλήματα τα οποία υπάρχουν αναφορικά και με την καθημερινότητά σας. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν και κλίνες, υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται? Υπάρχουν προφανώς κλίνες. Απλά έχουμε διάφορα θέματα από την άποψη της μετακίνησής μας. Είναι ακριβή η ζωή γενικά λόγω της παραμεθορίου. Και είμαστε σε μια διμηνής κατάσταση να πληρώνουμε και να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε ως το Φλεβάρι που είναι να μπαργάρουμε. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, πόσα δηλαδή έχουμε αυτό το καιρό που δεν γίνεται? Εβδομαδιαίως κάνουμε 14 ώρες, ενώ οι προβλεπόμενες είναι γύρω στις 30. Οπότε κάνουμε τα μισά, τις μισές ώρες. Αυτό έχει επιπτώσει στο πότε μπορείτε να πάρετε το πτυχίο δηλαδή? Αυτό έχει επιπτώσει ότι εάν δεν διδαχθούμε αυτές τις ώρες, δεν μπορούμε το Φλεβάρι να δώσουμε τα μαθήματα αυτά και μιλάμε για παράταση του εξαμήνου ή να φοιτήσουμε σε κάποιο άλλο εξάμηνο για να μπορέσουμε να διδαχθούμε αυτές τις ώρες. Πόσοι σπουδαστές είστε? Είμαστε 115 σπουδαστές τώρα στη σχολή. Υπάρχει και ένα εξάμηνο το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Αυτή. Ο ναυτικός δήμος της Εγνούσας είναι φυσικό και αναμενόμενο να βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Ζήτησα και έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, την προσεχή Τρίτη. Δεν μπορεί να ζητάμε η νεολαία να στραφεί στη ναυτιλία και να έρθει στις σχολές μας και να μην εξασφαλίζουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών με τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς. Το θέμα είναι νομικό και τεχνικό, πρέπει να λυθεί το συντομότερο. Άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις υπάρχουν και θα τις συζητήσουμε με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας τη σχολή μας. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ινουσών και όχι μόνο, διότι πρέπει να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή πέρα από τις υπόλοιπες ακαδημίες ακόμα και τα Κεσέν και τα δύο Κεσέν δεν λειτουργούν για το λόγο που εξήγησε προηγουμένως ο Πρόεδρος, δηλαδή της μη προσέλευσης ναυτοδιδασκάλων στην διδακτική διαδικασία λόγω των περικοπών που κάνει η κυβέρνηση στο 30% των συντάξεών τους. Το ζήτημα επίσης αυτό έρχεται να προσθεθεί στο γεγονός ότι το Υπουργείο δεν έχει καταβάλει εξ όσων γνωρίζω και το βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι σπουδαστές εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Τα ζητήματα αυτά τη Δευτέρα θα καταθέτω όσον αφορά στον Υπουργό και αναμένουμε απαντήσεις για τα ζητήματα αυτά.